Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Ισμαήλ της Οδυσσού. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν την περιοχή, σκοτώνοντας 3 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 11, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Φωτιά ξέσπασε και στο Ροστόφ της Ρωσίας έπειτα από χτύπημα ουκρανικού ντρόουν. Ο κυβερνήτης της περιοχής ανέφερε πως κατάφεραν να σβήσουν γρήγορα τη φωτιά χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Καθώς οι επιθέσεις στο μέτωπο του πολέμου συνεχίζονται, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει λόγο για το σχέδιο νίκης. Η Ρωσία απαντάει με το λεγόμενο πυρηνικό δόγμα. Και μία επιπλέον οικονομική ενίσχυση από τις ΗΠΑ ανακοινώνεται για την Ουκρανία. Ύψους σχεδόν 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Today we have a new support package, $7.9 billion. This will be a great help. Russia will not prevail in war. Russia will not prevail. Ukraine will prevail and we'll continue to stand by you every step of the way. Έπειτα και από την συνάντησή του με την Κάμαλα Χάρις, ο Ουκρανός πρόεδρος θα συνομιλήσει σήμερα με τον υποψήφιο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, μία μέρα αφότου ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος χαρακτήρισε άδικη και άνηση την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, συγκριτικά με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. One of the things that are very bothersome to me is the fact that Europe is paying only a small fraction of the money that the United States of America is paying. Μάλιστα, έχει αναφερθεί σε εδαφικές παραχωρήσεις που θα μπορούσε να κάνει η Ουκρανία ώστε να καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρωσία πριν από 2 ημέρες σε ομιλία του στη Βόρεια Καρολίνα. Any deal, even the worst deal, would have been better than what we have right now. If they made a bad deal, it would have been much better. They would have given up a little bit. And everybody would be living and every building would be built. Ρωτήθηκε ξανά εχθές στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας αυτή τη φορά την ανάγκη για ειρήνη. Do you believe that Ukraine should turn over some of its own land to Russia in order to end the war? We'll see what happens. What's your message to the Zelensky tomorrow? What happens. Let's get some peace. We need peace. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών είναι ο θεμελιώδης πυλώνας του διεθνούς δικαίου. We stand in solidarity with the Ukrainian people. Who are fighting for their freedom and independence and for the territorial integrity and sovereignty of their country. And respect for the territorial integrity of all states is the fundamental pillar of international law. It is the cornerstone of the UN Charter.